Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Αυτό βέβαια με το unboxing η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί καταρχάς το unboxing η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει τύπου σαν δεύτερη φύση όσον αφορά το γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε unboxing, δεν θα ανοίξουμε κάποια συσκευασία γιατί σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα που φοράω αυτή τη στιγμή. Ναι, όπως καταλάβατε, σήμερα θα γίνω για μια ακόμα φορά fashion icon. Γελάμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτό το πράγμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή επάνω μου. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, δεν θα ξεχάσω ποτέ να το λέω. Για να προχωρήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο unboxing, πάμε να δούμε το σήμα του βίντεο. Σήμερα λοιπόν έχω ντυθεί όπως βλέπετε πάρα πολύ επίσημα. Έχω βάλει γραβατούλα, έχω βάλει πουκαμισάκι, έχω βάλει, δεν φαίνεται νομίζω, το παντελόνι από. Όχι το παντελόνι, παντελόνι από κοστούμι, για να μπορέσει να φανεί καλύτερα το συγκεκριμένο το οποίο βλέπετε να φοράω. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι ένα μπουφάν και θα σας διαβάσω ευθύς αμέσως αρχικά τη σύνθεσή του. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι δερματίνη ούτως ή άλλως. 50% πολυεστέρας και 50% πολυουρεθάνη. Δείτε το πώς είναι από πίσω. Τα μανίκια του είναι αυτά εδώ πέρα. Έχει αυτά τα υπέροχα, για εμένα υπέροχα κουμπιά, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα λιοντάρι και το άλλο είναι σαν μάρμαρο. Τώρα δεν ξέρω πώς φαίνονται τα συγκεκριμένα. Έχει επίσης εσωτερικά αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι χωρίς φόδρα, όπως μπορείτε να δείτε, δεν έχει εσωτερική τσέπη ή κάτι. Και τον γιακά αυτόν εδώ πέρα, τον ψηλό. Και φυσικά το μεγάλο του ατού, να το πω έτσι, και το μεγάλο του ωραίο και πάρα πολύ εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, είναι αυτές εδώ πέρα οι γραμμές που βλέπετε εδώ πέρα, οι οποίες συνδυάζονται με αυτά τα υπέροχα κουμπιά. Αυτό βέβαια όπως μπορείτε να δείτε είναι ένα μπουφάν το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι γυναικείο. Να σας πω όμως αρχικά τα χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο είναι από μία σχεδιάστρια, την Άντρια Σαλαζάρ. Η Άντρια Σαλαζάρ είναι μία κολομβιανή σχεδιάστρια η οποία έχει παρουσιάσει κολεξιόν στις εβδομάδες μόδας της, όπως βλέπω εδώ πέρα, της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Επίσης έχει εμφανιστεί στο Today Show στις ΗΠΑ. Και κάποια από τα προϊόντα της, από τα ρούχα της δηλαδή, έχουν παρουσιαστεί σε άρθρα στη Vogue και στο Elle. Από ό,τι καταλαβαίνω στο αμερικάνικο το Vogue, τη Vogue και το Elle. Το συγκεκριμένο βασικά μπουφάν λοιπόν που βλέπετε είναι από την Άντρια Σαλαζάρ, την Κολομβιανή αυτήν καλλιτέχνη να το πω έτσι, σχεδιάστρια. Η μάρκα της, γιατί το βλέπω εδώ πέρα στην Amazon, είναι η Seta. S-E-T-A. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το μπουφάν είναι επίσης ένα προϊόν το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Making the Cut, του show από το οποίο είχαμε δει επίσης τον μπουφάν, τον Μπέζ, από την άλλη τη σχεδιάστρια. Αυτό λοιπόν είναι το προϊόν, το καθημερινό να το πω έτσι, όχι το καθημερινό, το απλό, δεν είναι το runway της πασαρέλας, το οποίο σχεδιάστηκε για το επεισόδιο 7 από τη σεζόν 2. Αγοράστηκε επίσης για την ίδια φίλη η οποία αγόρασε το άλλο μπουφάν, τον Μπέζ. Επίσης, για να πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο πριν το αγοράσουμε, επειδή από ό,τι βλέπετε δεν κλείνει και αγοράστηκε επί τούτου χωρίς να κλείνει, γιατί δεν έχει από μέσα επίσης κάποιο πιαστράκι ή κάτι, μετρήθηκε η φίλη μου σε στήθος πάλι μέσα, σε γοφούς, τι μετράνε δεν ξέρω, και είδαμε τελικά ότι και σε αυτό το μπουφάν ήθελε το extra extra large. Εν τέλει, αποδείχθηκε μέγα λάθος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως βλέπετε είναι μεγάλο ακόμα και σε μένα, όπου ναι μεν σε μένα κάθεται λίγο καλύτερα, τώρα φανταστείτε ότι στη φίλη μου η οποία έχει λίγο πιο μικρούς ώμους εδώ πέρα έπεφτε, αλλά καθότι είναι μεγάλο το βλέπουμε από πίσω, όπου βλέπετε αυτό εδώ πέρα να πετάει και να ξεφεύγει. Αν το βλέπετε εδώ πέρα προφανώς δεν κάθεται λόγω του ότι είναι μεγάλο, γιατί αν το δείτε φεύγει μέχρι εδώ μπροστά. Αυτό λοιπόν και πάλι όπως είχαμε πει και για το άλλο το μπουφάν, το παλτό είναι καλό αν μετρηθείτε και εφόσον μετρηθείτε να το πάρετε ένα νούμερο μικρότερο, γιατί ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται και διακρίνουμε θα είναι πιο μεγάλο.
Η αίσθησή του είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά οκ, okay, είναι δερματίνη, είναι δηλαδή πάρα πολύ μαλακό. Το κακό βέβαια με τη δερματίνη είναι ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να ξεφτίζει και δεν είναι τόσο ανθεκτική όσο προφανώς και όπως αναμένεται όπως το δέρμα. Μυρίζει πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία, το ξαναλέω, αυτή είναι η αίσθηση που είναι η μαλακή και αυτά εδώ πέρα μπροστά που είναι τύπου σκοινιά, πολύ χοντρά, μαύρα, είναι απίστευτα εντυπωσιακά. Εγώ δηλαδή το θεώρησα τρομερό κομμάτι και αν δείτε την παρουσίαση στο Amazon Prime, στο Making the Cut και στην παρουσίαση φαίνεται απίστευτο και εκπληκτικό. Το συγκεκριμένο, να σας πω ευθύς αμέσως, στην Amazon κοστίζει 65 ευρώ, 64 και 90, συν τα έξοδα αποστολής εφόσον το παραλάβετε εκτός Γαλλίας, εάν δεν έχετε το Amazon Prime. Εντός Γαλλίας αυτό αποστέλλεται δωρεάν στα πλαίσια του Amazon Prime. Είναι το συγκεκριμένο. Το ξαναλέω ότι είναι από την σχεδιάστρια Άντρια Σαλαζάρη, η οποία γενικότερα κάνει τέτοια ρούχα και σχεδιάζει τέτοια πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, η αλήθεια είναι. Και γενικότερα η μάρκα της, λίγο που τα είδα, που την παρουσιάζανε στη σειρά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι ένα προϊόν το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα αγόραζα. Προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω, φορεμένο και επάνω μου, για να σας πω την αλήθεια, σαν κομμάτι μου κάνει και λίγο unisex. Απλά θα ήταν καλύτερο για άντρα να είναι πιο μακρύ. Γιατί έτσι όπως το βλέπετε εδώ πέρα, ας μην κορδώνομαι, απλά θα πάω πιο πίσω. Έτσι όπως το βλέπετε εδώ πέρα, ναι, μεν κάθεται πάρα πολύ ωραία, αλλά για άντρα θα τέριαζε λίγο πιο κάτω. Για εμένα δεν είναι άσχημο και έτσι εγώ προσωπικά μπορεί και να το φόραγα αν ήταν καλά επάνω μου και δεν πετούσε και πίσω για να φουσκώνει τόσο πολύ και να κρέμεται και να φουντώνει. Αυτά λοιπόν από μένα. Από το φάσιο άϊκο της καρδιάς σας, να το βγάλουμε και αυτό σαν καινούριο λόγο. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας λοιπόν. Πώς το είπα έτσι μπερδεμένα. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Ό,τι θέλετε για το μπουφάν ή για οτιδήποτε μου το ρωτάτε, ή και ακόμα και για τη σειρά ή ακόμα και για το Amazon Prime. Μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Θα σας κάνω και μία γύρα γύρω από τον εαυτό μου για να δείτε ακριβώς πώς φαίνεται και πώς κάθεται το μπουφάν το συγκεκριμένο. Δείτε το λοιπόν εδώ πέρα και πάλι. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς γιατί είναι λίγο περίεργες καταστάσεις, η αλήθεια είναι. Σας χαιρετώ. Γεια σας, φιλιά και ρουφιχτά!